Ολλάνδο κάνει πραγματικά διεθνή καριέρα. Ολλάνδο κάνει πραγματικά διεθνή καριέρα. Κάνει διεθνή καριέρα και μεγάλη καριέρα. Υπάρχει όμως και ένας Έλληνας που έφτασε κοντά. Το έχει αγγίξει στα Όσκαρ. Όχι τα Όσκαρ που θα δοθούν 28 Φεβρουαρίου, αυτά που δίνονται 29 Ιανουαρίου. Τα Όσκαρ της βιομηχανίας πορνό. Ο Θέμης. Δημήτρης Σιρινάκης. Υποψήφιος. Ο Σιρινάκης, ο δικός μας. Παιδιά, είναι μεγάλος παραγωγός, βγάζει πολλά χρήματα και η βιομηχανία πορνό έχετε υπόψη σας ότι είναι μία από τις πιο υψηλέ στον κόσμο. Και αυτό κάνει και αυτό κάνει καλά. Δηλαδή έχει τα περισσότερα κέρδη αυτό εννοείται. Βεβαίως, βεβαίως. Έχει τεράστια κέρδη. Το ξέρει ότι ο Σιρινάκη μένει στην διπλανή μα πολυκατοικία. Και αυτό δίπλα. Και αυτό. Φαίνει κάτι αυτά που ακούω. Δεν είναι. Είναι από το Σιρινάκη. Το έμαθα πολύ πρόσφατα. Αλήθεια. Συγκρότημα δηλαδή είναι. Και η Νατάσα θα το ρίδω και εσύ. Όχι, με την Νατάσα μένουμε στο ίδιο συγκρότημα. Ο Σιρινάκη μένει στην διπλανή μα πολυκατοικία. Λοιπόν, εγώ βέβαια. Δεν γυρίζει οι ταινίε εκεί. Μένει και η μάνα του νομίζω. Εγώ πάντως έχω κάποιες απορίες. Έχω κάποιες απορίες. Να σας λύσω, Γιώργα, τα σοκαθήλα μου. Έτσι, γι' αυτό θέλω να τις θέσω στο θέμα, Γιώργα. Υπάρχουν ταινίες ερασιτεχνικές που είναι με μία κάμερα. Δεν τις έχω. Καλά, δεν σε ρωτήσαμε ακόμα. Δεν τις έχω ακόμα. Περίμενε, είναι ερώτηση και δεν έγινε. Ξεκίνα, πάρ' το. Για πες. Για να είσαι προφανώς προσκύρος, σημαίνει ότι η ταινία είναι καλή. Όχι στο τι συμβαίνει στην ταινία μέσα, αλλά σε ό,τι αφορά όλο το πακέτο. Δηλαδή την εικόνα. Τα φώτα, την εικόνα. Δεν μου ξέρει σε ποια κατηγορία είναι υποψήφιος ο Δημήτρης Σιρινάκης. Γιατί ξέρω εγώ. Σε μία φάνε, φαντασμένοι σε πολλές. Σε ποια! Ποιο τίτλο έχει. Λοιπόν, η ταινία είναι υπόψηφια ξενόγλωση. Ξενόγλωση. Άρα είναι ταινία με υπόθεση. Έτσι, μπράβο. Αυτό ήθελα να πω. Είχε κάνει μία στη Σαντορίνη και ήταν νομίζω στα... Όχι, όχι. Λοιπόν, επειδή είσαι προφανώς... Συγγνώμη, μιλάνε. Μιλάνε. Προφανώς, υπάρχει υπόθεση. Ξενοσφύρι, Γιώργο μου. Να μην καταλήξεις στην πράξη, υπάρχει υπόθεση. Πόσες ταινίες πορνό έχεις δει, περίμενε. Αυτό ήθελα να πω. Πόσες έχεις δει, πόσες χιλιάδες. Τίποτα, γιατί βλέπει η μάνα μου τώρα. Κυρία Ελένη, τα φιλιά μας. Τι ωραία βασιλόπιτα μας στείλατε, κυρία Ελένη. Εγώ θα προχωρήσω στο ρεπορτάζ. Νομίζω ότι βλέπει η μάνα μου ταινίες. Γιατί προφανώς κάποιοι είναι ανενημέρωτοι. Ο τίτλος της ταινίας είναι My Stepmother in Mykonos. Η μητριά μου στη Μύκονο. Α, πέτυχα τη Σαντορίνη. Εγώ δεν το έχω δει. Κρίμα, δεν είδα τη Μύκονο. Θα μείνει η επόμενη από τη Σαντορίνη. Και παίζουν, να ρωτήσω κάτι, επειδή αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Παίζουν Έλληνες τοπί ή ξένοι. Έλληνες, Γιώργο. Έλληνες. Αυτό είναι ξενόγλωση. Αυτό είναι ξενόγλωση. Ξενόγλωση για αυτού. Ξενόγλωση για του Αμερικανού. Θα μπορούσαν να παίξουν, α πούμε, Βούλγαροι. Όχι, 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 είναι Έλληνες. Πέρσι μιλάνε ελληνικά και από κάτω υπάρχουν υπότιτλοι. Βεβαίω. Μα ο κ. Σιρινάκη στηρίζει και την ελληνική παραγωγή πορνό αλλά και του Έλληνε. Άρα παίζει δουλειά στον τόπο. Κορόιτεψα! Δεν δουλεύει κόσμος αυτές τις δουλειές. Δεν μπορούμε να μιλάμε. Όχι, αλλά το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα δεν είναι. Βγαίνετε στη δουλειά, κατάλαβες. Γιώργο, τι είπες τώρα. Σήμερα. Μπράβο. Μην κάνεις δουλειά, αυτό κάνουν αυτοί. Μπράβο. Νιούζε σε δουλειά. Λοιπόν, Ελένα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Μπορώ να ρωτήσω λίγο κάτι. Όταν λέμε ότι η βιομηχανία πορνό είναι πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή συγκριτικά. Δηλαδή τι, ότι ο κόσμος αγοράζει. Δεν υπάρχουν βιντεοκασέτες. Στο ίντερνετ.